σας προωθήσαμε προλίγου. Σήμερα θα έχουμε μαζί το μάθημά μας και αυτή την ώρα τώρα που είναι 12 με 1 και μετά τις 2 η ώρα. Στις 2 η ώρα θα ξανασυνεχίσουμε έτσι να βλέπουμε τα περιστατικά μας. Κάτι άλλο που ρωτάτε, τη γραμματεία. Δεν έχουμε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις στο πρόγραμμά μας, αλλά πιστεύω ότι κάποιος δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτικό για να παρακολουθήσει τα αρχεία και να μπορέσει έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθώντας τα αρχεία ήδη που έχουμε και στους συνδέσμους που είναι τα αρχεία βίντεο και γενικά έτσι όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία της ετερόχρονης τηλεκπαίδευσης, αλλά και στην ομόχρονη που κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι νομίζω αυτονόητο ότι μόνο αν κανείς παρακολουθήσει ενεργώς όλη την εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις εξετάσεις. Νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα απλώς διαβάζοντας το σύγγραμμα και μην παρακολουθώντας καμία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε τη δική μου είτε των συναδέλφων. Λίγο μόλις ξεκινάω μάθημα. Θέλεις κάτι, μήπως το έγγραφο το έχεις ετοιμάσει? Άστο μου να το δω λιγάκι. Μία η ώρα θα είμαι ελεύθερος. Εντάξει. Και την περίπτωση. Ναι, ναι. Πάρε Μαρία και τα υλικά που έχω δει. Εντάξει. Καλά. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε, παιδιά, κάποια περιστατικά που έχουν να κάνουν με την οξία και την χρόνια φλεγμονή. Και ξεκινάμε με αυτήν εδώ την εικόνα της ακτινογραφίας. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος προσέρχεται με πυρετό και γενικευμένη κακουχία. Βλέπουμε έτσι στο αριστερό του άνω άκρο, στον προαγωνιαίο βόθρο, κάποια τρυπήματα από βελόνα και να ρέει πίον από έτσι ένα οζείο που είναι εκεί πέρα ψηλαφυτό σε αυτή την περιοχή, περί τα 2 εκατοστά σε μεγαλύτερη διάμετρο, έτσι με ερυθυματώδη κοκκινοπή έτσι, χρειά, ευαίσθητο. Αυτό το υποδόριο οζείο είναι ευαίσθητο, έχει ευαισθησία, δηλαδή όταν πάμε να το ακουμπήσουμε πονάει ο ασθενής και μας το λέει. Και επίσης είναι κλειδάζον, δηλαδή έτσι όπως το ψηλαφούμε και το κουνάμε, έχουμε την αίσθηση ότι μέσα έχει ένα υγρό το οποίο κουνιέται. Τι νομίζετε ότι είναι αυτή η αλλίωση βάσει όσων έχετε δει από τα μαθήματα που έχουμε κάνει για τη φλεγμονή? Τι συλλογή είναι αυτή, πώς τη λέμε αυτή τη συλλογή? Τι λέτε, παιδιά? Είναι μια υποδόρια συλλογή, η οποία είναι έτσι 2 εκατοστά, είναι κόκκινη η επιφάνειά της που μπορούμε να δούμε εμείς, κλειδάζει σαν να περιέχει μέσα ένα υγρό και πονάει. Όταν την ακουμπάμε πονάει ο ασθενής. Τι μπορεί να είναι αυτή η συλλογή κοντά στον αγκώνα υποδορίως αυτών των ασθενή? Τι θέτε να μου πείτε? Τι νομίζετε ότι θα είναι? Τι υλικό να είναι αυτό που έχει μαζευτεί εκεί πέρα σε συνδυασμό με τα τρυπήματα? Βεβαίως είναι μια φλεγμονή με πίον. Και όταν η φλεγμονή με το πίον πολύ ωραία κάνει έτσι μια κοιλότητα, το ποιόδες εξίδρωμα, πάρα πολύ σωστά, κάνει μια κοιλότητα εκεί που δεν προϋπάρχει, τι λένε από τα μαθήματα που έχετε ακούσει, παιδιά, πώς τη λέμε αυτή τη συλλογή? Σε μια μη προσχηματισμένη κοιλότητα, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα απόστημα. Εντάξει, αυτά τα βλέπουμε στο άνω άκρο αυτού του νεαρού ασθενούς, ο οποίος προφανώς έκανε χρήση, τρυπιόταν έτσι με ενέσεις και τα λοιπά από ουσίες εξαρτησιογόνες. Τώρα όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι είναι διατεταμένες οι σφαγίτιδες, φλέβες στον τράχυλο του ασθενούς και ακούμε στην καρδιά έναν καλπασμό S3 και ένα, δηλαδή μιας χαμηλής συχνότητας, έναν πρώιμο έως μέσο διαστολικό πρόσθετο καρδιακό ήχο και ένα πανσυστολικό φύσημα, το οποίο γίνεται ακόμα πιο έτσι έντονα αντιληπτό στο κάτω αριστερό όριο του στέρνου. Και αυτό το πράγμα
σπάρμα κατά τη διάρκεια της εισπνοής είναι ακόμα πιο έντονο. Άρα εδώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει και στην καρδιά και εφόσον έχουμε και τη διάταση των σφαγητίδων φλεβών, καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα αυξημένο φορτίο κατά κάποιο τρόπο σε ποιο τμήμα της καρδιάς για να είναι διατεταμένες οι σφαγίτιδες φλέβες. Αυτές κανονικά μετά πού θα πάνε, ας πούμε, δεν θα πάνε εκεί στο θέμα της, έτσι, μπράβο, έτσι μαζί με την άνω κύλη και τα λοιπά, μιλάμε για τη δεξιά καρδιά ακριβώς. Έχει φορτωθεί λοιπόν η δεξιά καρδιά και έχει όλα αυτά τα ακροαστικά ευρήματα, τον καλπασμό αυτών των S3, καθώς επίσης και τη διάταση των σφαγητίδων φλεβών. Και εδώ βλέπουμε, παιδιά, τώρα την ακτινογραφία θώρακα αυτού του νέου ασθενούς, του χρήστη των ουσιών. Και τι είναι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα? Για κοιτάξτε εδώ σε αυτή την περιοχή. Τι είναι αυτά τα οζεία εδώ πέρα που φαίνονται στην ακτινογραφία θώρακα? Είναι 4, δείτε, 1, 2, 3, 4, 4 εδώ πέρα, ας τους πούμε, οζώδεις, 4 οζώδεις αλλοιώσεις, που βλέπετε μέσα έχουν ένα αέρα, έχουν ένα υδραερικό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα αποστήματα. Άρα, εκτός από το απόστημα που είδαμε κοντά στον αγώνα του ασθενούς, υπάρχουν και αποστήματα μέσα στον πνεύμονα. Πώς γίνονται αυτά? Από τα ένζημα των ουδετεροφύλων και τις ρίζες εκεί του οξυγόνου, έτσι, τις ενεργές ρίζες οξυγόνου, καταστρέφονται οι παρακείμενοι ιστοί, γίνεται η νέκρωση. Πώς τη λέμε αυτή την νέκρωση, παιδιά, που απαντά μέσα στα αποστήματα, έτσι, από τα ένζημα των ουδετερόφυλων που βγαίνουν έξω και μας κάνουν τον ιστό νεκρωμένο, όταν είναι, πώς τη λέμε αυτή την νέκρωση, σχεδόν, ναι, θα μπορούσε να το πει κανένας ότι είναι σαν σπλαιοποίηση, αλλά είναι στο πλαίσιο αποστήματος αυτό. Πώς τη λέμε, η ρευστοποιός, έτσι, ρευστοποιός νέκρωση. Και το περιεχόμενο του αποστήματος κάνει αυτή τη στρωματοποίηση κατά κάποιο τρόπο, όταν ο ασθενής είναι βέβαια σε μια όρθια θέση. Τώρα, ρε παιδιά, πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αυτά τα κλινικά ευρήματα, όλα αυτά, με ποιο παθοφυσιολογικό μηχανισμό λέτε να συνδέονται? Δεν είπαμε ότι το άτομο αυτό έκανε κατάχρηση, έτσι, ενδοφλεβίως ουσιών? Αυτό τι έγινε εκεί πέρα? Γινόντουσαν οι ενέσεις εκεί πέρα στην περιοχή που είπαμε του προαγωνιαίου βόθρου και αναπτύχθηκε εκεί πέρα το απόστημα. Με τα τρυπήματα όμως μπήκανε μέσα κάποιοι επιμολυντές, έτσι, κάποιες προσμίξεις από τα βακτήρια του δέρματος. Και μετά τι έγινε τώρα? Πώς διασπάρει η φλεγμονή? Έγινε μια αιματογενής διασπορά και οδήγησε σε μια ενδοκαρδίτιδα, η οποία ποια βαλβίδα λέτε να προσέβαλε και είχαμε αυτά τα ευρήματα ουσιαστικά της ανεπάρκειας? Ήταν η τριγλόχιν βαλβίδα, έτσι, αυτή που είναι ανάμεσα στο δεξιό κόλπο και στην δεξιά κοιλία. Άρα λοιπόν τι έγινε? Έκανε ανεπάρκεια η βαλβίδα, αυξήθηκε ο όγκος του αίματος στο δεξιό κόλπο, εξού και η διάταση των σφαγητίδων φλεβών και το φύσημα που ακούσαμε, ο καλπασμός S3. Και τώρα, για σκεφτείτε, από τις εκβλαστήσεις που μπορεί να έγιναν εκεί στην τριγλόχινα βαλβίδα, τι συνέβη? Και έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα, αυτήν εδώ την εικόνα στην ακτινογραφία, η οποία αν την δούμε και σε ολόκληρο τον πνεύμονα, είναι αυτές εδώ οι περιοχές. Τι λέτε να έχει συμβεί εκεί από τις εκβλαστήσεις της λοιμόδους ενδοκαρδίτιδας που έγιναν εκεί στην δεξιά καρδιά, στην τριγλόχινα βαλβίδα? Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί μετά αυτή η βλάβη εδώ πέρα στους πνεύμονες? Για σκεφτείτε τι συνέβη από εκεί και πέρα μετά. Μπράβο, πολύ ωραία. Μέσω της πνευμονικής αρτηρίας, δηλαδή, γίναν κάποια συπτικά έμβολα από αυτές τις βαλβιδικές εκβλαστήσεις στη δεξιά καρδιά, που πήγανε μέσα στην πνευμονική αρτηρία, μπήκανε μέσα στους πνεύμονες και μας κάνανε τα αποστήματα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα λοιπόν τον ίδιο ασθενή. Το βλέπουμε εδώ πια, αν μπορούσαμε να δούμε έτσι τον πνεύμονά του κτλ.
να δούμε λίγο τα ευρήματά του, τα παρακλινικά σε αυτόν τον νέο ασθενή. Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι 17.400 ανά κυβικό χιλιοστόμετρο. Πώς σας φαίνεται αυτός ο αριθμός στη γενική αίματος των λευκών αιμοσφαιρίων? Ξέρουμε περίπου το, βεβαίως είναι αυξημένος, μπράβο, γιατί το όριο είναι από 4.000 ανά κυβικό χιλιοστόμετρο μέχρι 11.000. Μάλιστα. Τι άλλο κοιτάμε σε μια λευκοκυτάρωση με αυξημένα λευκά? Κοιτάμε τον τύπο. Και εδώ πέρα ο τύπος είναι κατά 72% ουδετερόφυλλα, 8% είναι οι άωρες μορφές των λευκοκυτάρων που παρασύρονται, ας πούμε, και βγαίνουν και αυτές στην κυκλοφορία, στο οξύ στάδιο της φλεγμονής, 16% είναι τα λεμφοκύτταρα και 4% είναι τα μονοκύτταρα. Αυτά που λέμε μονοκύτταρα στο αίμα, στη γενική αίματος, όταν βγαίνουν από τους ιστούς, βγαίνουν στους ιστούς, στο διάμεσο υπόστρωμα μετά την εξαγγείωση, πώς τα λέμε τα ίδια κύτταρα? Είναι τα μακροφάγα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή δεν προλαβαίνω να βλέπω όλες σας τις απαντήσεις, αν θέτε ερωτήσεις θα μου τις κάνετε στο τέλος, παιδιά, γιατί αν μου τις κάνετε ενώ μιλάω, δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω, κοιτάζω μόνο απαντήσεις. Κρατήστε ό,τι ερωτήσεις είχατε και θα τις πούμε στο τέλος. Ας πούμε, με είχε ρωτήσει ένας συνάδελφος, θα κοιτάξω και δείκτες φλεγμονής, βεβαίως. Αν δεν είμαι ικανοποιημένος για την οξία φλεγμονή γενική αίματος, θα δούμε και τους δείκτες της φλεγμονής τους άλλους, την ταχύτητα καθίζησης και σε αντιδρώσα πρωτεΐνη, αλλά εδώ ήδη αυτή η πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση, θέλετε να δεχτώ, τι πράγμα να δεχτώ, από κάποια απορία, θέλετε κάτι να μου πείτε, γράφτε, ας μου γράψει όποιος ό,τι θέλει. Ορίστε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά για να μπει στο μάθημα. Να τη βάλω εγώ στο μάθημα, δεν νομίζω, θα μπει με το σύνδεσμο και θα παρακολουθήσει. Δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς το μάθημά μας. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν την πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση, έτσι. Την πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση. Τι γίνεται τώρα? Παρότι πήρε κατάλληλα αντιβιωτικά, αναπτύχθηκε σύψη και πνευμονική κάμψη. Και βλέπουμε τώρα εδώ, σε ένα πια νεκροτομικό παρασκεύασμα, το οποίο έχει αυτά εδώ τα ευρήματα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά τα αποστήματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχουν σπηλαιοποιηθεί, όπως μου απαντήσατε πολύ σωστά. Αλλά για κοιτάξτε, παιδιά, εκτός από τις περιοχές αυτές εδώ των αποστημάτων, για δείτε εδώ πέρα αυτές εδώ τις περιοχές, τι άλλο βλέπουμε εδώ πέρα, τι άλλο βλέπουμε εδώ πέρα, τι περιοχές είναι αυτές εδώ? Εδώ είναι, παιδιά, πολυεστιακές, δείτε εδώ τι γίνεται, πολυεστιακές περιοχές πύκνωσης, είναι αυτές εδώ οι λευκόφαιες περιοχές, οι οποίες είναι αρκετά συμπαγείς. Και τι νομίζετε ότι ιστολογικά? Όχι, δεν είναι ακόμα ίνωση, δεν έχει γίνει ίνωση. Αυτό θα γινόταν αν επιβίωνε το άτομο και είχαμε τη διαδικασία της ουλοποίησης. Απλώς εδώ πέρα έχουμε περιοχές πύκνωσης που αυτό το πράγμα, ξέρετε τι μπορεί να είναι? Ξέρετε τι μπορεί να είναι αυτές οι περιοχές εδώ? Τι μπορεί να έχουν γεμίσει? Κοίταξε, τυροειδή νέκρωση δεν θα την πούμε, γιατί η τυροειδής νέκρωση είναι μια ιδιαίτερη μορφή που είναι για τη φυματίωση. Δεν είναι για τα κοινά, τα βακτηρίδια. Τι μπορεί να είναι μια τέτοια περιοχή, θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας να είναι μια κακοήθεια. Ναι, αλλά δεν ταιριάζει με το ιστορικό μας αυτό που είναι εδώ. Αυτά, παιδιά, τι είναι? Έχει γίνει, τι να σας πω τώρα, να σας πω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Έχουν γεμίσει οι κυψελίδες από εξίδρωμα. Δεν έχει γίνει ακόμα συνδετικός ιστός. Έχουν γεμίσει κυψελίδες από εξίδρωμα. Δηλαδή, είναι περιοχές που δεν έχουν αέρα, γι' αυτό υπάρχει αυτή έτσι η συμπαγής διαμόρφωσή τους, και είναι γεμάτες από το εξίδρωμα της κυψελιδικής πνευμονίας. Δηλαδή, το εξίδρωμα γεμίζει τις κυψελίδες
και αποτελείται από αίμα, ουδετερόφυλλα, ινική και βακτήρια. Άρα έχουμε και περιοχές πύκνωσης στο πνευμονικό παρένχημα, έτσι, εκτός από τις περιοχές της σπηλαιοποίησης που είναι τα αποστήματα. Και για να εξηγήσουμε λιγάκι, παιδιά, και τα ευρήματα στο περιφερικό αίμα, εφόσον έχουμε την πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση στο περιφερικό αίμα, με αυτή τη στροφή προς τα αριστερά που λέμε, δηλαδή την παρουσία άωρων μορφών, έτσι, λευκών αιμοσφαιρίων, τι φλεγμονή είναι αυτή με την πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση? Τι είδους φλεγμονή είναι αυτή, πώς τη λέμε? Βεβαίως, είναι οξία φλεγμονή και πρωτίστως, τι αίτιο την προκάλεσε, εν προκειμένου, για να κάνει και το απόστημα που είδαμε, το απόστημα που ήταν εκεί στην περιοχή του άνω άκρου, μετά το είδαμε να επεκτείνεται και να πηγαίνει αιματογενώς η φλεγμονή, να κάνει τις εκβλαστήσεις στην τριγλόχινα βαλβίδα που μας αύξησαν τον όγκο εκεί στη δεξιά καρδιά. Είναι μικρόβιο, έτσι, μπράβο, είναι από βακτήριο. Πάρα πολύ ωραία. Και η οξία λοιπόν φλεγμονή έχει τα ουδετερόφυλλα, η βακτηριακή φλεγμονή, και έχει και αυτή τη στροφή προς τα αριστερά, διότι βγαίνουν έτσι κάποια άωρα κοκκιοκύτταρα στα πρώιμα στάδια της φλεγμονής από το μυελό των οστών, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είναι μια λευχαιμία, είναι στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους από τους χημικούς μεσολαβητές. Ωραία, αυτή λοιπόν ήταν η οξία βακτηριακή φλεγμονή με τη δημιουργία του αποστήματος. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ιστορικό. Βλέπουμε εδώ πέρα μια γυναίκα 45 ετών που έχει έναν μη παραγωγικό βήχα, έχει έτσι διαλείποντες πυρετούς, νυχτερινούς υδρότες για 4 μήνες και χωρίς να έχει αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες, έχει χάσει 3 κιλά. Γίνεται λοιπόν μια διαβρονχική βιοψία, μπαίνουμε μέσα από το βρόγχο, τρυπάμε το βρόγχο και παίρνουμε έτσι πνευμονικό ιστό. Εδώ αυτό που σας δείχνω ποιο στοιχείο του πνευμονικού παρενχήματος είναι, αυτό που βλέπουμε εδώ, παιδιά, στη διαβρονχική βιοψία. Τι σας δείχνω τώρα, ποιο στοιχείο σας δείχνω? Οι κυψελίδες. Και φυσικά βλέπουμε εδώ πέρα μία παθολογική εικόνα που είναι η κοκκιωματώδης φλεγμονή με το πολυπύρηνο γιγαντοκύτταρο τύπου Langhans. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει ακόμα τυροειδοποίηση, αλλά αυτό δεν αποκλείει καθόλου την λοιμώδη αιτιολογία. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βλέπουμε πάντα την τυροειδή νέκρωση. Τα πρώιμα φυμάτια δεν τυροειδοποιούνται ακόμα. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η αντίδραση υπερευαισθησίας. Και βέβαια, όταν λέμε κοκκίωμα, το κοκκίωμα μπορεί να είναι είτε λοιμώδους είτε μη λοιμώδους αιτιολογίας. Ας πούμε, τα μη λοιμώδη κοκκιώματα μπορεί να είναι από είτε ανοσολογικές απαντήσεις της φυσικής ή της εξελικτικής ανοσίας σε μεγάλα ή επιμένοντα έτσι αντιγόνα, που μπορεί να είναι σκόνες, όπως είναι τα ξένα σώματα που λέμε, να είναι ίδια αντιγόνα, όπως συμβαίνει στα ρευματοειδή οζεία, ή και άγνωστοι παράγοντες, όπως συμβαίνει στα άνοσα κοκκιώματα της σαρκοείδωσης. Άρα, όταν βλέπουμε κοκκιώματα, δηλαδή οζοειδείς συναθρήσεις φλεγμονώδους ιστού, να μην είναι λεμφοκύτταρα όμως, γιατί τότε τα λέμε λεμφοζίδια, άμα κάνουν οζοειδείς σχηματισμούς στα λεμφοκύτταρα, άλλα φλεγμονώδη κύτταρα, όταν τα βλέπουμε να κάνουν κοκκιώματα, μπορεί να είναι είτε λοιμώδη, η φυματίωση χαρακτηριστικό παράδειγμα, ή μυκητιάσεις. Μυκητιάσεις πιο πολύ βέβαια δεν κάνουν κοκκιώματα, κάνουν την τυροειδή νέκρωση. Κοκκίωμα και τυροειδή νέκρωση κάνει σε μεγάλο βαθμό η φυματίωση πρωτίστως. Τα έχουμε στο μυαλό μας και τους μύκητες βέβαια. Αλλά υπάρχουν και άλλα αίτια μη λοιμώδη, έτσι. Ανοσιακές απαντήσεις σε αντιγόνα που μπορεί να είναι ξένα σώματα, είπαμε σκόνες, ίδια αντιγόνα όπως είναι στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε αυτοάνοσο νόσημα δηλαδή, και άγνωστοι παράγοντες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τώρα ένα ιστορικό, το οποίο είναι μία γυναίκα 51 ετών που έχει δύσπνοια, ακροαστικά ευρήματα στα άνω πνευμονικά πεδία και υπάρχουν και έτσι κάποιοι στην εισπνοή, κάποιοι έτσι
μικρής εντάσεως, ας πούμε έτσι, ασθενείς χειρίτοντες ήχοι. Γίνεται η ακτινογραφία θώρακα και δείχνει έτσι ένα δικτυοζώδες πρότυπο διηθήσεων, κυρίως τους άνολογους, αλλά έχει και προβάλλουσα λεμφαδενοπάθεια, διόγκωση λεμφαδένων δηλαδή, στην πύλη, στις πύλες των πνευμόνων. Γίνεται μια βιοψία από έναν τέτοιο διογκωμένο λεμφαδένα και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα την αλλίωση αυτή μέσα στο λεμφαδένα. Εδώ τι περιοχή λέτε να είναι αυτή, παιδιά, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και τη βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Τι περιοχή λέτε να είναι αυτή εδώ, τι αλλίωση είναι αυτή. Εδώ έτσι κεντρικά, αυτή η ροζ περιοχή εδώ πέρα, τι λέτε να είναι. Έτσι, μπράβο. Είναι μια νέκρωση, τυπικά μια τυροειδής νέκρωση, η οποία περιβάλλεται από διογκωμένα, έτσι μεγάλα, ενεργοποιημένα επιθυλιοειδή, όπως λέγονται, μακροφάγα, τα οποία έχουν τρελαθεί σχεδόν και έχουν κάνει όλη αυτήν εδώ πέρα την άθρηση, μετά από την επίδραση κυρίως κάποιας, ας πούμε έτσι, λεμφοκίνης που παράγονται κάποια... Εδώ αυτά τι κυτταράκια είναι μετά τα επιθυλιοειδή, τι κύτταρα είναι αυτά εδώ που κάνουν έτσι έναν δακτύλιο γύρω από το... γύρω από το κοκκίωμα αυτό το άνοσο. Τι κυτταράκια λέτε να είναι αυτά, για δείτε τα. Βασίφυλλα κυτταράκια είναι μικρά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Είναι ταφ λεμφοκύτταρα και μήπως ξέρουμε τι είναι αυτό που εκρίνουν τα ταφ λεμφοκύτταρα και μας ενεργοποιεί τα μακροφάγα και τους κάνει έτσι την επιθυλιοειδή μεταμόρφωσή τους εδώ στο άνοσο κοκκίωμα. Τι είναι αυτό που εκρίνουν αυτά εδώ. Τέλεια, τέλεια. Είναι η ιντερφερόνη κυρίως. Κυρίως είναι η ιντερφερόνη γάμα που εκρίνουν. Εντάξει, και αυτές οι λεμφοκίνες όμως που μου λέτε είναι σημαντικές. Αλλά κυρίως έτσι το μακροφάγο ενεργοποιείται από την ιντερφερόνη γάμα που εκρίνεται από αυτά εδώ τα ταφ λεμφοκύτταρα στον δακτύλιο γύρω από το άνοσο κοκκίωμα. Και φυσικά επειδή είναι διάσπαρτα αυτά τα κοκκιώματα, αυτά τα οζεία, κάνουν αυτή την ακτινογραφική απεικόνηση την δικτυοζώδη, που είναι το αντίστοιχο απεικονιστικό έβριμα. Τώρα, οι πιθανοί λοιμώδεις παράγοντες είναι η άνολοβή προσβεβλημένη, έχουμε τυροειδοποίηση, εντάξει, αυτό δηλώνει λοιμώδες αίτιο. Και φυσικά, αυτό που περιμένουμε πιο συχνά να βρούμε, ποιο είναι, για να κάνει προσβολή έτσι των άνολοβών των πνευμόνων και τυροειδοποίηση στο πλαίσιο των ανώσων κοκκιωμάτων, βεβαίως είναι ένα μυκοβακτηρίδιο, έτσι, είναι το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, βεβαίως. Το πρώτο που θα σκεφτούμε είναι, υπάρχουν όμως και άλλα μυκοβακτηρίδια, όχι της φυματίωσης, είναι ένα άλλο κανσάσι μυκοβακτηρίδιο, αλλά όπως είναι και κάποιοι άλλοι οργανισμοί που μπορεί να κάνουν έτσι τυροειδοποίηση, όπως είναι ο κρυπτόκοκκος, το ιστόπλασμα, δεν θα τους ξεχνάμε και αυτούς. Σε ποια κατηγορία εντάσσονται αυτοί οι οργανισμοί που μπορεί και αυτοί να μας δώσουν τυροειδή νέκρωση, σε ποια κατηγορία? Ο κρυπτόκοκκος, το ιστόπλασμα, τι άλλο κάνει τυροειδοποίηση εκτός από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης ή το άλλο το κανσάσι? Τι άλλο είπαμε, ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τυροειδή νέκρωση, μια περιοχή τέτοια? Ποιο άλλο κρύβεται, τι μπορεί να είναι, το θυμάστε? Μπράβο, οι μύκητες λοιπόν. Είναι και αυτοί κάνουν τυροειδή νέκρωση. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η κοκκιωματώδης φλεγμονή που είδαμε, τα κοκκιώματα, τα άνοσα κοκκιώματα. Προχωρώμε στο επόμενό μας ιστορικό. Είναι ένα κορίτσι 15 ετών που έχει φαρυγγίτιδα από στρεπτόκοκκο 3 εβδομάδες πριν. 3 εβδομάδες πριν είχε φαρυγγίτιδα από στρεπτόκοκκο. Τώρα προσέρχεται και έχει έναν χαμηλό πυρετό, έχει έναν πόνο στο θώρακα, ας πούμε τον πόνο της πλευρίτιδας, αυτόν δηλαδή τον πόνο που ακολουθεί τις αναπνευστικές κινήσεις λόγω ερεθισμού του υπεζοκώτα, που χειροτερεύει με το βήχα, με το φτέρνισμα, είναι ο πόνος της πλευρίτιδας που έχει αυτή η κοπέλα, εξάρσεις και υφέσεις σε αρθρίτιδα και κάποια έτσι επώδυνα υποδόρια οζεία. Πάμε να ακούσουμε την καρδιά και ακούμε ένα ήχο τριβής.
ανάμεσα στα πέταλα του περικαρδίου. Σαν να τρίβονται έτσι κάτι λουστρίνια, ας πούμε, παπούτσια, το ένα με το άλλο, ήχος τριβής. Και ξαφνικά το κοριτσάκι αυτό, η έφηβη αυτή, καταλήγει λόγω μιας αριθμίας. Για να δούμε, παιδιά, στην νεκροτομή, πώς είναι η καρδιά και πώς είναι αυτός ο σάκος εδώ πέρα που είναι γύρω από την καρδιά, είναι το, μήπως το ξέρουμε, αυτή την κοιλότητα που είναι και αυτή έτσι ορογόνες σημαίνες και έχει δύο πέταλα, το περισπλάχνιο που είναι πάνω εδώ στο επικάρδιο και το περίτονο που αφορίζει αυτήν την ορογόνο κοιλότητα. Αντίστοιχη είναι η κοιλότητα του υπεζοκώτα στο θώρακα ή του περιτονέου στην κοιλιά. Μπράβο! Αυτό είναι το περικάρδιο λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τι εύρημα έχει εδώ πέρα το περικάρδιο. Τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε έτσι ένα αμβλί, έτσι και ένα εξίδρωμα κάπως. Δείτε το εδώ, δείτε αυτό εδώ. Σαν να είναι έτσι ένα μαλλιαρό, ένα ινιδώδες εξίδρωμα και φυσικά έχει μαζευτεί και υγρό, το οποίο γεμίζει την περικαρδιακή κοιλότητα. Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά με το επεισόδιο της φαρυγγίτιδας από στρεπτόκοκο? Εδώ, παιδιά, είναι ο οξύς ρευματικός πυρετός, όπου αναπτύχθηκαν αντισώματα έναντι συγκεκριμένων αντιγόνων του βακτηρίου αυτού, του στρεπτοκόκου, και αυτά τα αντισώματα, τα αντιβακτηριδιακά, έκαναν διασταυρούμενη αντίδραση και δέθηκαν σε ίδια αντιγόνα του ενδοκαρδίου, του μυοκαρδίου, αλλά και του περικαρδίου, όπου μας έκαναν αυτή τη φλεγμονή, την περικαρδίτιδα. Και μαζεύτηκε υγρό και αίμα μέσα στο εξίδρωμα. Έτσι, ήταν ένα εξίδρωμα το οποίο μπορούσε να χαρακτηριστεί οροϊνιδώδες. Είχε και υγρό και το υλικό αυτό, την ινική, το οποίο είναι το ινοδογόνο που έχει εξαγγειωθεί, πολυμερίζεται, γίνεται η ινική, αυτές οι δεσμίδες της ινικής, και δίδουν έτσι αυτή την κατά κάποιο τρόπο μαλλιαρού τύπου, ας πούμε, εμφάνιση στο εξίδρωμα. Αντίστοιχο βέβαια θα μπορούσε να γίνει και στο μυοκάρδιο και να κάνει έτσι βλάβη στο μυοκάρδιο. Εξού και η βλάβη στο μυοκάρδιο μήπως μας δικαιολογήσει, παιδιά, και την αιτία θανάτου. Θυμάστε σας γιατί σας είπα ότι κατέληξε αυτή η έφηβη? Ποιος ήταν ο λόγος που κατέληξε έτσι η ευνίδια? Για ποιο λόγο? Έτσι, μπράβο, αριθμία. Γιατί έκανε την αριθμία? Διότι ανάλογη φλεγμονή με αυτή που βλέπουμε εμείς εδώ στο περικάρδιο είχε αναπτυχθεί και στο μυοκάρδιο, οπότε επηρέασε την αγωγή των ερεθισμάτων για την συστολή και τη διαστολή της καρδιάς και έγινε έτσι αυτή η αριθμία. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό, το οποίο έχει να κάνει με ένα αγόρι 13 ετών που είχε πάλι έτσι στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα και έκανε τώρα ένα καινούριο φύσημα, εκ νέου εμφανίστηκε αυτό στην καρδιά, έγινε το ηχοκαρδιογράφημα και βρέθηκαν μέσα στην μητροειδή βαλβίδα μικρές εκβλαστήσεις. Για να δούμε τα ευρήματά του από το... τα ευρήματά του, παιδιά, σας εξήγησα κάτι. Να μην το λέω συνέχεια, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ όταν παρουσιάζω τα περιστατικά να μου απευθύνετε ερωτήσεις. Θα περιοριστούμε στις απαντήσεις. Στο τέλος του μαθήματος θα έχω τη χαρά να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Αλλά όταν μιλάει κάποιος και έχει έναν συλλογισμό, δεν μπορεί παραλλήλως να απαντά σε ερωτήσεις που δέχεται. Το μάθημα δεν είναι ζωντανό να σηκώσετε το χέρι σας να σας πω μιλήστε. Το μάθημα είναι ομόχρονο. Άρα οφείλει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Εγώ αναλύω τα περιστατικά, κάνω ερωτήσεις και μου απαντάτε στη συνομιλία και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, με ρωτάτε στο τέλος. Μην παρεμβάλλετε τις ερωτήσεις σας ενώ μιλάω, γιατί είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσω. Το είπαμε αυτό μια φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι λέγαμε τώρα? Να δούμε σε αυτό το παιδί τον, τι κάνουν τα λευκά στη γενική αίματος. Είναι 12.130 ανά κυβικό χιλιοστόμετρο. Σας θυμίζω τις φυσιολογικές τιμές των λευκών είναι 4.000 έως 11.000.
Και να και οι δείκτες φλεγμονής που μου λέγατε. Εδώ η ταχύτητα καθίζησης των ερυθροκυτάρων είναι 30 χιλιοστόμετρα ανά ώρα, ενώ φυσιολογικά είναι στα 20 χιλιοστόμετρα ανά ώρα. Ο τίτλος της αντιστρεπτολισίνης σε αυτό το έφηβο αγόρι είναι 1 προς 512 και ο τίτλος των αντι-DS διενεάση Β είναι 1 προς 240. Και οι δύο τίτλοι, και ο τίτλος της αντιστρεπτολισίνης και ο τίτλος αντι-διενεάση Β είναι αυξημένοι. 2 εβδομάδες μετά, οι ίδιοι αυτοί τίτλοι έχουν αυξηθεί 4 φορές. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μικροσκοπική εικόνα από το επικάρδιο. Για δείτε εδώ πέρα. Το ίδιο θα μπορούσαν να είχαν και οι εκβλαστήσεις στην μητροειδή βαλβίδα του παιδιού. Τι έβριμα έχουμε εδώ πέρα και πώς αυτό συνδέεται με τον ρευματικό πυρετό, δηλαδή πώς η στρεπτοκοκκική λίμωξη έκαναν το ρευματικό πυρετό. Να απαντήσουμε λίγο και σε αυτήν την ερώτηση που δεχτήκαμε τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ, παιδιά, είναι το ινιδόδες εξίδρωμα. Βλέπετε αυτά εδώ τα ροζ. Πόσα πολλά είναι αυτά εδώ. Τα νημάτια της συνοικής, τα ροζ. Και μπερδεύονται αυτά εδώ τι κύτταρα είναι. Που μπερδεύονται τα ροζ νημάτια της συνοικής. Τι κυταράκια είναι αυτά εδώ. Για δείτε τα. Δείτε εδώ. Ουδετερόφυλλα. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Βλέπετε τους λοβωτούς πυρήνες σε αρκετά από αυτά. Δείτε εδώ. Λοβωτός. Ο πυρήνας στο φλεγμονώδες κύτταρο. Άρα είναι ουδετερόφυλλα. Και γενικά μπορεί να είναι και άλλα λευκά αιμοσφαίρια που πλέον αφού έχουν εξαγγειωθεί και τα βλέπουμε μέσα σε ένα εξίδρωμα, τα λέμε πια φλεγμονώδη κύτταρα. Άρα, ο ρευματικός πυρετός προκαλήθηκε από μια νοσολογική απάντηση στην ομάδα α του β αιμολεπτικού στρεπτοκόκκου. Ακολούθησε δηλαδή μια λίμωξη από ομάδα α του β αιμολεπτικού στρεπτοκόκκου. Συγκεκριμένα, αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών μ του στρεπτοκόκκου και άλλα βακτηριακά αντιγόνα, όπως φαίνεται από τους τίτλους που είπαμε, τον τίτλο αντιστρεπτολισίνης, τον τίτλο αντιδιενάσης β, αντέδρασαν με διασταυρούμενη αντίδραση με τις γλυκοπρωτεΐνες στις βαλβίδες της καρδιάς, στη μητροειδή, εν προκειμένου. Και τα αντισώματα αυτά έβλαψαν, έκαναν ζημιά, με ποιο τρόπο, τι ενεργοποίησαν το σύστημα του συμπληρώματος. Και έτσι ανακύκλωσαν και έφερναν στην περιοχή, ενεργοποιούσαν ουδετερόφυλλα και μακροφάγα. Εντάξει. Άρα βλέπουμε τα κύτταρα που έχουν στρατολογηθεί εδώ, τα ουδετερόφυλλα με τους λοβωτούς πυρήνες και τα μακροφάγα, αλλά το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι υπάρχει και ένα πλούσιο εξίδρωμα σε ινική. Αυτή εδώ είναι η ινική, που όταν οργανώνεται μπορεί να μας κάνει τις συμφύσεις και να δεθούν εδώ τα δύο πέταλα του περικαρδίου, το περίτονο που είναι πάνω στο επικάρδιο ας πούμε και το περισπλάθινο και να θωρακιστεί η καρδιά και να μην μπορεί να κινηθεί. Σωστά, να κάνει τις κινήσεις της. Αυτό λοιπόν είναι ο ρευματικός πυρετός που μας είχε κάνει ινιδόδη περικαρδίτη. Προχωρώ σε άλλο περιστατικό. Έχω εδώ έναν άντρα, 37 ετών, ο οποίος είχε εδώ για ένα χρόνο ένα ιστορικό από πόνο στο επιγάστριο, ο οποίος χειροτέρευε και ανακουφιζόταν με το φαγητό. Έγινε μία γαστροσκόπηση και κοιτάξτε εδώ τώρα το βλενογόνο, τι έχει κάνει εδώ ο βλενογόνος του πεπτικού σωλήνα. Τι λέτε να είναι εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα που βλέπουμε εμείς ενδοσκοπικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο στο στομάχι, για δείτε το, τι έχει κάνει εδώ. Δεν αναγνωρίζουμε τις πτυχές φυσιολογικά του γαστρικού βλενογόνου. Αυτό είναι ένα τεράστιο, μπράβο, ένα τεράστιο γαστρικό έλκος και έχει αυτά εδώ τα υπεγερμένα χείλη που είναι έτσι σαν ρολό. Τα βλέπετε πως είναι σαν ρολό και αυτό με τρομάζει πάρα πολύ όταν το βλέπω, παιδιά,
Μήπως είναι ένα έλκος που δεν είναι καλόιθες, δεν είναι από φλεγμονή, αλλά είναι από καρκίνο. Και πρέπει οπωσδήποτε στα γαστρικά έλκη, ασχέτως της μακροσκοπικής τους, της ενδοσκοπικής τους εικόνας, να παίρνουμε πάντοτε βιοψίες για να δούμε αυτό που κατέστρεψε το βλενογόνο του στομάχου είναι φλεγμονή ή είναι καρκίνος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει βιοψία, γιατί τελικά εδώ πέρα αποδείχθηκε βέβαια ότι ήταν έλκος από φλεγμονή, έτσι, και είχε μια εντονότατη φλεγμονή το βλενογονικό επιθήλιο και οδηγήθηκε σε, όταν λέμε έλκος, αυτό εδώ το υλικό τι είναι, αυτό το υλικό εδώ πέρα που έχει καταστραφεί ο βλενογόνος και έχει αντικατασταθεί, τι υλικό είναι αυτό, είναι νέκρωση, έτσι. Το έλκος έχει νέκρωση και έγινε μια έτσι αποφού, έτσι, μια εσχαροποίηση επιθυλιακών κυττάρων και έκαναν έτσι αυτόν τον κεντρικό, τον πυθμένα του έλκους. Πέριξ όμως υπήρχε η διάταση των αγκείων και το ίδημα, γι' αυτό και υπεγέρθησαν, βλέπετε εδώ πέρα, λόγω ιδήματος, το ίδημα είναι και αυτό στοιχείο της φλεγμονής, υπεγέρθησαν τα χείλη του έλκους λόγω της αγκιακής διάτασης και του ιδήματος. Έτσι. Που είπαμε όμως ότι αυτό μπορεί να μην οφείλεται σε φλεγμονή, να μην είναι φλεγμονώδες ίδημα, αλλά είναι επειδή σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε ένας καρκίνος να διηθεί και να σηκώνει τα χείλη. Ε? Άρα θέλει οπωσδήποτε ιστολογική διερεύνηση αυτό το πράγμα. Τα ουδετερόφυλλα πηγαίνουν εκεί στην περιοχή, στρατολογώνται από χημικούς μεσολαβητές, όπως είναι το συστατικό του συμπληρώματος το C5α και οι λευκοτριένες, προσκολούνται τα ουδετερόφυλλα στα ενδοθύλια των αγκείων και με την διαπίδηση ανάμεσα από τα ενδοθυλιακά κύτταρα τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί και δημιουργούνται κενά, πάνε και περνούν έξω και μας κάνουν το φλεγμονώδες εξίδρομα και αυτά τα εξαγκιωμένα ουδετερόφυλλα απελευθερώνουν προτεάσες, μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέως και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που τι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, καταστρέφουν, έτσι, κάνουν τη ζημιά στο επιθήλιο. Για να τη δούμε και ιστολογικά, βλέπουμε εδώ, παιδιά, ότι είναι μια βιοψία ανάμεσα εδώ στην περιοχή της κεντρικής διάβρωσης και στην περιοχή εδώ του σαν ρολό χείλους, έτσι, του έλκους που βλέπουμε. Για να δούμε λοιπόν την αντίστοιχη ιστολογική εικόνα. Πού βλέπετε βλενογόνο? Στο πάνω σημείο ή στο κάτω? Πού αναγνωρίζετε βλενογονικό επιθήλιο του στομάχου? Τι γίνεται εδώ, τι λέτε? Βεβαίως, πάνω είναι, άρα το πάνω που βλέπω εδώ στη βιοψία που πήρα αντιστοιχεί σε αυτή την περιοχή που πήρε η βιοψία. Ενώ εδώ που έχει γίνει η καταστροφή είναι η απώλεια του βλενογονικού επιθηλίου. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η περιοχή, εδώ. Εδώ είναι το έλκος. Δείτε, το έλκος είναι εδώ πέρα. Να, ενώ εδώ είναι ο παρακείμενος του έλκους υπεγερμένος βλενογόνος. Που είπαμε εδώ πέρα ότι η υπέγερση ήταν απότοκος του φλεγμονώδους ιδήματος. Έτσι, ωραία. Έλκος λοιπόν είναι η απώλεια ενός επιθηλίου, που εδώ πέρα αντί για το επιθήλιο μαζεύεται βλένη, αιμορραγικό υλικό, ινική, έτσι, θρόμβη ινικής, φλεγμονώδη κύτταρα και νεκρωτική, έτσι, σκόνη, νεκρωμένα κύτταρα, και ο γύρο υποβλενογόνιος χιτώνας μας δείχνει πολλά σημεία οξείας φλεγμονής, όπως είναι η διάταση των αγκείων, το περιαγκιακό ίδημα και πρωτίστως σε ένα ενεργό, σε ένα οξύ έλκος ή μεγάλη παρουσία των ουδετερόφυλλων. Των ουδετερόφυλλων. Τώρα, η αιτιολογία, τα πεπτικά έλκη είναι μια απότοκος μιας δυσαρμονίας ανάμεσα στους μηχανισμούς που προστατεύουν τον βλενογόνο και στους μηχανισμούς που τον τραυματίζουν, όπως είναι το υδροχλωρικό οξύ και η πεψίνη. Υπάρχει μια μείζον αιτία που είναι το υλικό βακτηρίδιο του πυλωρού σε πάρα πολλά έλκη του πεπτικού σωλήνα, στομάχου, δωδεκαδακτύλου, και έτσι η παρουσία αυτού του ελικοβακτηριδίου προκαλεί έντονες φλεγμονώδεις αντιδράσεις, αποδομεί την ουρία σε τοξικούς μεταβολίτες, μειώνει
την έκρηση των διτανθρακικών από το δωδεκαδάκτυλο, αυξάνει την παραγωγή του γαστρικού οξέως και επάγει την δημιουργία θρομβώσεων στα τριχοειδή αγγεία. Άλλες παράμετροι που μπορεί να κάνουν έτσι διαβρώσεις περισσότερο, όταν είναι κάτι επιφανειακό, το λέμε διάβρωση. Για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εξέλκωση, σημαίνει ότι στον πυθμένα έχει αναπτυχθεί και φλεγμονώδης κοκκιώδης ιστός. Άλλες παράγοντες λοιπόν που έχουν έτσι απευθείας τοξική επίδραση αυτή είναι το αλκοόλ, το τσιγάρο, αλλά και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν τον τόνο των αρτηριολίων, έτσι, των αρτηριδίων του γαστρικού βλενογόνου και να μειώσουν την αγγειακή ροή. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τραυματίσουν τον γαστρικό βλενογόνο. Αυτή λοιπόν ήταν η ελκοτική φλεγμονή. Εδώ στον πυθμένα του έλκους αρχίζει να αναπτύσσεται ο αγκιοβρυθής φλεγμονώδης κοκκιώδης ιστός λόγω της οργάνωσης του εξιδρώματος. Μάλιστα. Προχωρούμε. Στην επόμενη εικόνα είναι ένας άντρας 37 ετών που έχει για 2 εβδομάδες ιστορικό με αυξανόμενη δύσπνοια και έναν βήχα μη παραγωγικό. Τονίζουμε ότι ο βήχας είναι μη παραγωγικός. Ακούγονται έτσι ρόγχοι σε όλα τα πνευμονικά πεδία. Τα λευκά του αιμοσφαίρια είναι στη γενική αίματος 11.130 ανακυβικό χιλιοστόμετρο. Επαναλαμβάνω ότι οι φυσιολογικές τιμές είναι από 4.000 ανακυβικό χιλιοστόμετρο έως 11.000. Δεν είναι και πολύ αυξημένα. Με τύπο 50% ουδετερόφυλλα, 4% άωρες μορφές και 35% λεμφοκύτταρα. Εδώ δηλαδή έχουμε σημαντική αύξηση των λεμφοκυτάρων στον τύπο των λευκών και 11% είναι τα μονοκύτταρα. Γίνεται μια βιοψία πνεύμονα και η μικροσκοπική εικόνα η αντίστοιχη βλέπετε εδώ. Καλυτερεύει ο άρρωστος αυτός τις επόμενες 2 εβδομάδες χωρίς θεραπεία. Βασικά παιδιά, θέλω να καταλάβουμε λίγο το πρότυπο της φλεγμονής. Δείτε πού βρίσκονται τα φλεγμονώδη κύτταρα. Δείτε. Αυτά εδώ πέρα που έχουν τους άδειους χώρους, τι είναι που δεν έχουν φλεγμονώδη κύτταρα εν προκειμένου. Ποιο στοιχείο του πνευμονικού παρενχήματος. Είναι οι κυψελίδες. Για δείτε λοιπόν, η φλεγμονή είναι μέσα στις κυψελίδες. Είναι δηλαδή μια κυψελιδική πνευμονία. Όχι. Αυτό το πρότυπο, παιδιά, φλεγμονώδους διήθησης, το βλέπετε. Βλέπετε εδώ που είναι τα φλεγμονώδη κύτταρα. Αυτό, παιδιά, το πρότυπο, ξέρετε πώς το λέμε, που δεν είναι μέσα στις κυψελίδες. Τι ιστός είναι αυτός ανάμεσα στις κυψελίδες. Θυμάστε από την ιστολογία σας. Τι λέτε, που έχουν μαζευτεί εδώ. Έτσι, μπράβο. Είναι ο μεσοκυψελιδικός, τα διαφραγμάτια. Εδώ πέρα, λοιπόν, είναι το διάμεσο πρότυπο της φλεγμονώδους διήθησης, έτσι. Και υπάρχουν έτσι αυτές εδώ, οι, αν δείτε, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι από τις πύλες των πνευμόνων, από τις πύλες των πνευμόνων, αυτό θα μπορούσε να φανεί ότι θα ξεκινούσαν έτσι κάτι, ας πούμε, διηθήσεις που θα τις δούμε στην ακτινογραφία παρακάτω. Αυτό λοιπόν το πρότυπο είναι η διάμεση πνευμονίτιδα. Και τα πιο πολλά κύτταρα που βλέπουμε εδώ πέρα, τι είδους κύτταρα είναι, παιδιά, για να ταιριάζουν με αυτά που είδαμε και στη γενική αίματος, που είδαμε τον τύπο των λευκών αιμοσφαιρίων. Τι κυριαρχεί στο διάμεσο πρότυπο. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι μονοπύρινα, κύτταρα δηλαδή με στρογγυλούς πυρήνες και μάλιστα κυρίως λεμφοκύτταρα. Λεμφοκύτταρα λοιπόν στην διάμεση πνευμονίτιδα. Και αυτό είναι και η λεμφοκυτάρωση, η λεμφοκυταρική λευκοκυτάρωση που είδαμε και στη γενική αίματος. Τα μονοπύρινα λοιπόν κύτταρα είναι μέσα στο διάμεσο υπόστρωμα και δεν γεμίζουν μέσα τις κυψελίδες.
Γι' αυτό και ο Βήχας τι ήτανε. Θυμάστε το Βήχα του ασθενούς. Έβγαζε, ήταν παραγωγικός ο Βήχας, που θα έβγαζε, ας πούμε, εξίδρωμα. Έτσι, μπράβο. Αν ήταν και ψελιδική πνευμονία, θα ήταν το εξίδρωμα του φλεγμονής, θα μπορούσε να βγει στην απόχρεμψη και να ήταν παραγωγικός. Εδώ όμως που είναι διάμεση κατανομή των φλεγμονωδών κυττάρων, ο Βήχας ήταν μη παραγωγικός. Πάρα πολύ σωστά. Και τώρα κάποιοι λοιμώδεις παράγοντες που μπορεί να κάνουν έτσι αυτή την λεμφοκυταρική, τη λεμφοκυταρική φλεγμονή, που κυρίως δηλαδή έχουμε λεμφοκύτταρα στο φλεγμονώδες εξίδρωμα. Ποιοι παράγοντες είναι από τα μαθήματα που έχετε μελετήσει? Ποιοι παράγοντες κάνουν έτσι λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, λοιμώδεις παράγοντες? Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τέτοιο, που δεν είναι κόκκι, δεν είναι βακτήρια να μας κάνουν ουδετερόφυλλα, αλλά κάνουν λεμφοκύτταρα? Τι λένε εκεί τα μαθήματα που ακούσατε? Μπράβο. Είναι υιογενείς λοιμώξεις, που μπορεί να είναι και ή της γρήπης, έτσι, ο Α, ο Β. Φυσικά, ο νέος κορονοϊός, που αυτός βέβαια δεν κάνει και τόσο πολλά λεμφοκύτταρα, ή της παραϊνφλουέντσας, αδενοϊή, ο συγκητιακός ιός του αναπνευστικού. Αυτό περιμένει κανείς με μια τέτοια εικόνα, αν πιθανολογήσει λοιμώδες αίτιο, να είναι υιογενές. Και φυσικά, αν είναι και ανοσοκατασταλμένος ο ασθενής, μπορεί να είναι η λεγόμενη πνευμονοσύστης Ζιροβέτσι ή ο κυταρομεγαλοϊός. Να εμπλέκονται και αυτοί ως επιπρόσθετοι φλεγμονογόνοι παράγοντες ή ως εξ αρχής, ας πούμε, να κάνουν αντίστοιχες διάμεσες καταστάσεις. Πάμε όμως να δούμε τώρα και το στοιχείο αυτό. Αντίστοιχο είναι ένας νέος ασθενής, ο οποίος είναι 33 ετών, έχει για μια εβδομάδα πυρετό, κακουχή, αντίσπνια, μη παραγωγικό Βήχα και γίνεται εδώ πέρα μια χρώση στα πτύελα, έτσι στη βαθιά απόχρεμψη, κατά γκραμ, και εκεί η χλωρίδα φαίνεται φυσιολογική. Αλλά στον ορό υπάρχουν αυξανόμενοι τίτλοι IgM έναντι του ιού της γρήπης Β. Και εδώ βλέπουμε την ακτινογραφία. Για κοιτάξτε το πρότυπο, παιδιά, εδώ πέρα στην ακτινογραφία. Αυτό είναι το διάμεσο πρότυπο, όπως το δείχνει η ακτινογραφία. Δηλαδή, είναι αυτές οι λεπτές εδώ πέρα, τις βλέπετε, αυτές οι λεπτές εδώ πέρα, έτσι ζωηρές, κατά κάποιο τρόπο, γραμμές, που αρχίζουν και εκπορεύονται από τις πύλες. Για δείτε τες, πως φεύγουν από τις πύλες αυτές οι γραμμές, είναι το διάμεσο πρότυπο της αλλίωσης αυτής εδώ πέρα, και τα φλεγμονώδη διηθήματα τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα είναι και αυτά αποτελούμενα από μονοπύρινα, δηλαδή λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, πλασματοκύτταρα. Μπορεί να υπάρχουν και λίγα ουδετερόφυλλα, γιατί πολύ σπάνια οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις είναι μόνο ενός τύπου, και ποικίλες ανοσιακές αντιδράσεις μπορεί να συμβαίνουν στον ίδιο τρόπο, αλλά σημασία έχει να δούμε εδώ ότι ένα τέτοιο πρότυπο κατανομής της φλεγμονής δεν μας δίνει παθολογικά ευρήματα μικροβίων στη χρώση γκραμ των πτυέλων, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι διάμεσο. Διάμεσο το πρότυπο, Διάμεσο το πρότυπο. Δεν βγαίνει δηλαδή μαζί με τα πτύελα, δεν μπαίνουν εδώ μέσα τα στοιχεία του εξιδρώματος. Αλλά βέβαια είχαμε τον ορολογικό έλεγχο, ο οποίος τι μας έδειξε, τι τίτλους μας έδειξε. Θυμάστε τι ήταν οι τίτλοι που δηλώνουν έτσι την πρόσφατη λοίμωξη έναντι του ιού της γρήπης Β, IgM. Αν ήταν IgG θα το αξιολογούσαμε το ίδιο? Τι λέτε? Η πρόσφατη λοίμωξη είναι αυτή που θέλει το IgM. Το IgG θα ήταν χρόνια, όπως βλέπω πάρα πολύ σωστά να μου απαντάτε, όπερ σημαίνει ότι έχετε μελετήσει τα αρχεία στο πλαίσιο της ετερόχρονης τηλεκπαίδευσής σας, οπότε έχει πια απόλυτο νόημα αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, που εμπεδώνουμε αυτά που έχετε ήδη μάθει, έτσι. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε υποχρεωτικά μαθήματα, δεν θα έχουμε υποχρεωτικές παρουσίες, δεν πιστεύω προσωπικώς στην υποχρεωτική άσκηση, πόσο μάλλον που εδώ μέσω υπολογιστή δεν μπορεί να ελεγχθεί και η συμμετοχή
των παρακολουθούντων εκτός ή εντός εισαγωγικών, αλλά θα μελετάτε πρώτα, όπως είπαμε, τα αρχεία βίντεο και μετά θα τα βλέπουμε μαζί. Και να δούμε μάλλον την τελευταία για αυτήν την ώρα εικόνα. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στις 2 η ώρα με υπόλοιπα περιστατικά φλεγμονής και ιστικής επιδιόρθωσης. Να δούμε όμως και αυτό. Λοιπόν, έχουμε έναν άνδρα 42 ετών με από 2 ημέρες μας έχει εμφανίσει πυρετό και παραγωγικό βήχα. Εδώ ο βήχας είναι παραγωγικός και μας βγάζει έτσι τα πτύελα, είναι έτσι κίτρινα, οπότε έχουμε και κάποιους έτσι αδρούς ήχους ακροαστικούς, έτσι, και μια αμβλύτητα στην επίκρωση του δεξιού κατώτερου πνεύμονα. Τι σημαίνει η αμβλύτητα? Κάνοντας την επίκρουση, όταν έχεις ένα όργανο από κάτω που έχει αέρα, ο ήχος φυσιολογικά είναι τυμπανικός. Όταν όμως εκεί στο εν προκειμένου κάτω δεξιό τμήμα, εδώ, όταν δεν υπάρχει αέρας, γιατί εδώ η ακτινογραφία τη δείχνει, και κάνεις επίκρουση εδώ πέρα, τότε ο ήχος είναι αμβλής, γιατί δεν έχει αέρα από μέσα. Κάτι έχει γεμίσει λοιπόν εδώ τις κυψελίδες. Εδώ, παιδιά, που θα μας δείξει η ακτινογραφία. Για να δούμε τη γενική αίματος. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι 14.720 ανά κυβικό χιλιοστόμετρο. Φυσιολογικές τιμές είπαμε από 4.000 ως 11.000 ανά κυβικό χιλιοστόμετρο. Και εδώ έχουμε 76% ουδετερόφυλλα, 9% άωρες μορφές, 11% λεμφοκύτταρα και 4% μονοκύτταρα. Και για να δούμε τώρα την ακτινογραφία αυτού του ασθενής, του ασθενούς. Φυσικά το μάτι σας πηγαίνει εδώ, γιατί υπάρχουν έτσι διάσπαρτα διηθήματα που εμπλέκουν τον δεξιό κάτω πνευμονικό λογό, εδώ πέρα, και αυτό τα διάχυτα είναι συμβατά με μια βρόγχοπνευμονία, δηλαδή προσβολή και των βρόγχων και των κυψελίδων από το φλεγμονώδες εξίδρωμα, έτσι. Προσβάλλονται και οι βρόγχοι και οι κυψελίδες. Εδώ δηλαδή δεν είναι το διάμεσο πρότυπο που βλέπαμε πριν, που ήταν στα μεσοκυψελιδικά διαφραγμάτια και τα πάχαινε και τα λοιπά. Εδώ είναι, προσβάλλονται μέσα οι κυψελίδες, αλλά και οι βρόγχοι. Και τα φλεγμονώδη διηθήματα, λοιπόν, τα φλεγμονώδη διηθήματα κυρίως, πώς θα μπορούσαμε να τα δούμε, θα ήταν κυρίως ουδετερόφυλλα και στοιχεία πρωτεΐνης και τα λοιπά που θα γέμιζαν τους κυψελιδικούς χώρους και θα προκαλούσαν αυτήν την αδιαφάνεια. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η αδιαφάνεια στην ακτινογραφία του θώρακα. Και φυσικά τα ευρήματα στην γενική αίματος, υπάρχει μια πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση με κυριαρχία των ουδετεροφύλων. Υπάρχει αυτή η στροφή προς τα αριστερά λόγω αυτών των αυξημένων άωρων μορφών που είναι κινητοποιούμενες και αυτές από τον μυελό των οστών που περνάνε και αυτές στην κυκλοφορία για να μπορέσουν έτσι να πολεμήσουν την λίμωξη. Και αν θέλουμε φυσικά να δούμε εδώ πέρα και την εικόνα σε επίπεδο ιστολογικό, μπορούμε να έχουμε ένα άλλο ιστορικό για εδώ. Ένας Άρην 73 ετών είχε ένα από 3 ημερών, ένα ιστορικό με πυρετό, δύσπνια, παραγωγικό βήχα. Να γιατί είναι παραγωγικός ο βήχας, γιατί οι κυψελίδες είναι γεμάτες εξίδρωμα, οπότε μπορεί κατά την απόχρεμψη να αποβληθεί το φλεγμονώδες εξίδρωμα. Εδώ υπάρχουν και δείκτες έτσι οξίας φάσεως που λέμε, η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, το ινοδογόνου, τα επίπεδα του ινοδογόνου στον ορό, δηλώνουν και αυτά έτσι την οξία φάση της φλεγμονής, και η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, όλα είναι αυξημένα. Είναι αυξημένες λοιπόν και οι δείκτες, η απάντηση της οξίας φάσεως με την ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών, τα επίπεδα του ινοδογόνου του ορού και η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, και παρά την χορήγηση των αντιβιωτικών καταλήγει ο Άρην αυτός, λόγω της πνευμονίας του,
Και κατά την νεκροτομή βλέπουμε εδώ σε ιστολογικό πια παρασκεύασμα ποιο είναι το πρότυπο της φλεγμονής. Εδώ είναι οξία φλεγμονή και υπάρχει το εξίδρωμα, το οποίο που έχει μπει, για να κάνει και τον παραγωγικό βήχα, που έχει μπει το εξίδρωμα, παιδιά, μέσα στις κυψελίδες, βέβαια. Αυτά εδώ τι είναι στα μεσοκυψελιδικά διαφραγμάτια? Για δείτε, παιδιά, τι είναι αυτά εδώ και κοκκινίζουν έτσι? Τι λέτε να είναι? Είναι έτσι κόκκινα τα μεσοκυψελιδικά διαφραγμάτια. Για πείτε μου, τι νομίζω ότι είναι αυτά? Μπράβο, είναι τα διατεταμένα τριχοειδή. Γιατί έχει ενεργοποιηθεί από τους χημικούς μεσολαβητές της φλεγμονής και έχει πάει πολύ αίμα εδώ πέρα, και μετά το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Διενδοθυλιακός, να μεταναστεύσουν τα λευκά αιμοσφαίρια, να μπουν εν προκειμένου μέσα στις κυψελίδες, να έχουμε πρότυπο δηλαδή κυψελιδικής πνευμονίας και να μας γεμίσει εξίδρωμα ή κυψελίδες. Και κυρίως φυσικά εδώ κυριαρχούν τα, δείτε τα ουδετερόφυλλα, έτσι. Δείτε, παιδιά, εδώ τους λοβωτούς πυρήνες, δείτε, τη λοβίωση, βλέπετε. Δεν είναι στρογγυλός, δεν είναι μονοπύρινο, είναι λοβωτός ο πυρήνας. Έχει λοιπόν ουδετερόφυλλα, ουδετερόφυλλα. Και φυσικά, ο πιο πιθανός λοιμογόνος παράγοντας που έκανε αυτή την πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση, ποιος θα είναι, τι λέτε, εφόσον κυριαρχούν τα ουδετερόφυλλα? Δεν είναι όπως πριν που είχαμε πει ιός, επειδή είχε λεμφοκύτταρα. Εδώ, αφού είναι τα ουδετερόφυλλα, βεβαίως βακτηριακοί οργανισμοί, βακτηρίδια είναι αυτά. Και τώρα, ενώ έπαιρνε αντιβιωτικά, λέμε ότι κατέληξε το άτομο, κατέληξε. Τι μπορεί να, πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Δεν ήταν σωστά τα αντιβιωτικά. Ήτανε ανθεκτικοί οι οργανισμοί στα αντιβιωτικά. Υπήρχε μία σοβαρή συνοσιρότητα. Τι σημαίνει συνοσιρότητα? Έπαθε την πνευμονία, αλλά είχε και άλλα προβλήματα υγείας το άτομο αυτό. Ας πούμε, είχε μία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Είχε μια νόσο στεφανιαίων, αγκίων. Είχε λοιπόν και άλλα νοσήματα, τα οποία επ' ευκαιρία της πνευμονίας αυτής, της βρόχοπνευμονίας, οδήγησαν στο θάνατο. Ή επίσης θα μπορούσε, αν ήταν και κατακεκλειμένο το άτομο λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας και ήταν μόνιμα ξάπλα κτλ. Και γινόταν και η... γινόταν και η βροχοπνευμονία αυτή εδώ πέρα που είδαμε, τι θα μπορούσε να το είχε κάνει, να είχε οδηγήσει σε θάνατο? Ναι, να έχει και διαβήτη, πολύ σωστά το λέτε. Να έχει και διαβήτη, τι θα μπορούσε να είχε κάνει? Θα μπορούσε να έχει κάνει και εμβολισμό, να είχε γίνει πνευμονική εμβολή. Θα βοηθούσε όλη αυτή, μπράβο, θα βοηθούσε όλη αυτή εδώ πέρα η κατάσταση με την πνευμονία να δημιουργήσει και θρόμβους εκεί πέρα, άμα ήταν κυρίως κατακεκλειμένο το άτομο και δεν κινιόταν αρκετά, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει αυτό. Πολύ ωραία. Τώρα δεν θα προχωρήσω σε άλλα περιστατικά. Τα άλλα περιστατικά πρώτα ο Θεός θα τα δούμε από τις 2 η ώρα, θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε. Οπότε τώρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω στις εικόνες που είδαμε μέχρι στιγμής, ευχαρίστως να με ρωτήσετε. Είδαμε το απόστημα με τις περιοχές πύκνωσης, είδαμε ένα κοκκίωμα που είχε και τυροειδή νέκρωση ή μπορεί να μην είχε, την ινιδώδη φλεγμονή που την είδαμε στο περικάρδιο, είδαμε ένα έλκος στον βλενογόνο του πεπτικού και επίσης είδαμε διάμεσο πρότυπο πνευμονίας που είναι στα κυψελιδικά διαφραγμάτια και κυψελιδικό πρότυπο της πνευμονίας που είναι από βακτήριο που γεμίζουν τις κυψελίδες. Το άλλο που είδαμε ήταν από ιό στην πνευμονία που είδαμε το διάμεσο πρότυπο. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας για 2-3 λεπτά, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Κάθε πότε χρειάζεται να παίρνετε βιοψία έλκους στο μάχο για πιθανό νεόπλασμα? Γίνεται μία γαστροσκόπηση, είτε προληπτικά, είτε γιατί έχει κάποια συμπτώματα το άτομο δυσπεψίας. Οποιαδήποτε βλάβη χαλάει το βλενογόνο του στομάχου, όσο ομαλή και να είναι, όσο και να φαίνεται καλοήθης, πρέπει να γίνεται βιοψία. Γιατί μπορεί να μην είναι το καλόηθες έλκος της φλεγμονής, αλλά να είναι ένα ελκοτικό καρκίνωμα. Πάντα λοιπόν στον στόμαχο, η απώλεια της συνέχειας του γαστρικού βλενογόνου και η καταστροφή πρέπει να ελέγχεται με βιοψίες. Στο δωδεκαδάχτυλο δεν ισχύει το ίδιο. Γιατί ένα έλκος στο δωδεκαδάχτυλο κατά πάσα πιθανότητα είναι καλόηθες έλκος. Είναι από φλεγμονή, έτσι που μπορεί
Είπαμε πώς έγινε εκεί με το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, τι έκανε και δημιούργησε το έλκος. Στο στομάχι λοιπόν πάντα βιοψία για να αποκλείσουμε το καρκίνωμα. Στο δωδεκαδάκτυλο, όχι ότι βλάπτει να πάρεις βιοψία, αλλά δεν έχει την ίδια προτεραιότητα που έχει βιοψία όταν βλέπεις το έλκος στον στόμαχο. Έτσι. Εδώ λέμε μια άλλη ερώτηση, να διαγορίσουμε μια υιογενή πρόσφατη λίμωξη από μια χρόνια πλεγμονή άλλης αιτίας, δεδομένου ότι στις δύο περιπτώσεις θα δούμε λεμφοκύτταρα, μάλιστα θα βασιστούμε, πολύ ωραία το λες, το απαντάς κιόλας φίλε μου, το απαντάς φίλε μου πολύ σωστά, θα δεις και τι κάνουν αν υπάρχουν IgM αντισώματα. Γιατί λεμφοκυταρικό εξίδρωμα δεν κάνουν μόνο οι υιογενείς πλεγμονές, κάνουν και οι αυτοάνωσες πλεγμονές. Οι αυτοάνωσες πλεγμονές ξεκινάνε σαν χρόνιες πλεγμονές με εξίδρωμα λεμφοκυταρικό. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ένας πλήρης ορολογικός έλεγχος έναντι κάποιων ιών θα μας αποκλείσει την πιθανότητα πρόσφατης υιογενούς λίμωξης βάσει των IgM. Και θα κοιτάξουμε βέβαια και άλλους δείκτες πια αυτοαντισωμάτων που θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν ένα λεμφοκυταρικό εξίδρωμα στο πλαίσιο ανοσιακής φλεγμονής. Να σε καλά! Έχουμε άλλη ερώτηση, να κάνετε τώρα το μάθημά σας και εγώ σας ευχαριστώ, όσοι θέλουν, για να δούμε.